samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Λοιπόν, η Άσονα, από ό,τι όλα δείχνουν, πρέπει να είσαι ο πρώτος στον νομό με 19.500 μόρια. Ναι, ναι. Πώς αισθάνεσαι? Χαρούμενος, ανακουφισμένος, εντάξει, είναι λογικό μετά από τον αγώνα των Πανελλαδικών, είναι δύσκολο πράγμα. Ήταν ένας αγώνας που δόθηκε μόνο την τελευταία χρονιά ή ήταν συνεχής αγώνας διαπρόσωπος? Όχι, άμα δεν έχεις τις κατάλληλες βάσεις της προηγούμενης χρονιάς, είναι πολύ δύσκολο να διαβάσεις μόνο την τρίτη λίγο. Καταρχάς, είναι δύσκολο να συνηθίσεις να διαβάζεις σε μια χρονιά. Αλλά εντάξει, έχεις μια υποστήριξη και από την οικογένεια και από το σχολείο, προφανώς, και από τους καθηγητές στα φροντιστήρια κτλ. Βοηθάνε όλα αυτά, δεν είσαι μόνος σε αυτό το τρέξιμο. Χρειάζεται μεθοδικό διάβασμα. Πόσες ώρες διάβαζες την ημέρα για να γράψεις τα 20 ώρες? Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Για μένα τουλάχιστον. Κάποιοι το κάνουν αυτό, κάθονται και διαβάζουν συγκεκριμένο αριθμό ώρων. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρεις αυτό, γιατί κάθε μέρα έχεις διαφορετικές ώρες μάθημα, διαφορετικές ώρες τελειώνεις το σχολείο, διαφορετικές απαιτήσεις έχει κάθε μέρα. Οπότε ουσιαστικά ό,τι μου έβγαινε κάθε μέρα έκανα, ό,τι μπορούσα. Θα παίξει ρόλο το γεγονός ότι έχουμε οικονομική κρίση και άρα να ακολουθήσει ένα επάγγελμα που θα βρει γρήγορα δουλειά? Όχι, γιατί πιστεύω ότι άμα είσαι καλός σε κάτι, στο τέλος θα βρεις δουλειά σε αυτό. Άμα είσαι πολύ καλός, θα διακριθείς και θα βρεις δουλειά. Αυτό. Πάντως η ιατρική δεν είναι στόχος. Όχι, ποτέ δεν. Ήταν κάποια στιγμή στο γυμνάσιο, αλλά στο Λύκειο το είχα ξεπεράσει αυτό. Δεν ήθελα πια. Μου είναι λίγο δύσκολο το αίμα των άλλων ανθρώπων, οι πληγές των άλλων ανθρώπων. Φοβάμαι και μου είναι δύσκολο να τους φροντίσω. Πώς τώρα ξεκούρασε? Ναι, διακοπές. Ωραία, τώρα είναι η καλύτερη περίοδος, μας λένε, γιατί έχεις 3 μήνες που δεν έχεις τίποτα απολύτως να κάνεις, εκτός από να βγεις με τους φίλους, να περάσεις καλά και να χαρείς. Υποθέτω ότι οι γονείς σου δεν σε πιέσαν ποτέ να διαβάσεις, δεν σου μίλησαν? Όχι, δεν το είχαν αυτό, και κάθε φορά προσπαθούσαν να το κάνουν, γιατί είτε έβλεπα κάποια ταινία στον υπολογιστή, είτε κάτι άλλο, γιατί τις προηγούμενες χρονιές. Πριν από το Λύκειο, δεν διάβαζα τόσο μεθοδικά. Διάβαζα, ήμουν καλός μαθητής πάντα, αλλά δεν ήταν τρίτη Λυκείου. Οπότε προσπαθούσα να τους έλεγα: Μαμά, τόσο πήρα στο τετράμινο. Οπότε. Εντάξει. Μια χαρά, όλα πήγανε καλά. Να είσαι καλά, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και ειδικά το σχολείο μου και τους καθηγητές μου. Έβγαλα 19.335 μόρια από θεωρητική κατεύθυνση. Τι να πω, κουράστηκα πολύ αυτή τη χρονιά, ζορίστηκα, πιέστηκα, ήταν δύσκολη, πολύ δύσκολη χρονιά, αλλά ανταμείφθηκαν οι κόποι μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Νομική? Θα το σκεφτώ πάρα πολύ, με ενδιαφέρει νομική, με ενδιαφέρει και η ψυχολογία, έχω 2 εβδομάδες μπροστά μου να το σκεφτώ καλά για να επιλέξω αυτό που θέλω πραγματικά. Ήτανε όλα τα χρόνια ο κόπος, η κόπη όλων των χρόνων ή έδωσες περισσότερη έτσι όθηση την τελευταία χρονιά? Ναι, ήτανε. Ήταν και από το γυμνάσιο προσπάθησα και στο Λύκειο πάρα πολύ και έδωσα απαραίτητα, ας πούμε, στα αρχαία πάρα πολύ γιατί θέλουν βάσεις καλές και πολύ διάβασμα. Προσπάθησα ιδιαίτερα φέτος και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, να είστε άξιζε καλά. Άξιζε τον κόπο η προσπάθεια. Ναι, άξιζε. Γι' αυτό και εύχομαι και στους επόμενους καλή δύναμη, καλό κουράγιο και όλα θα πάνε καλά. Τώρα μπάνια, διακοπές. Ναι, διακοπές. Να χαρούμε το όμορφο. Λοιπόν, καλή ξεκουρία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.